Το ψηφοδέλτιό της εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης των Σύλλογο Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ Μαγνησίας παρουσίασε το μεσημέρι η παράταξη της ΔΑΣΟΤΑ, στέλνοντας μήνυμα ανατροπής της σημερινής κατάστασης στο μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων του νομού Μαγνησίας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμερίσουν τις όποιες επιφυλάξεις και να στηρίξουν αποφασιστικά με την ψήφο τους τη ΔΑΣΟΤΑ για να αναδείξετε τη ΔΑΣΟΤΑ στο τιμόνι του συλλόγου μας. Έχετε πολλούς και καλούς λόγους να το κάνετε. Γιατί καταγγέλουμε τα αλλεπάλληλα εργατικά ατυχήματα που σημάδεψαν τους δήμους της περιοχής μας τα προηγούμενα χρόνια και αναδεικνύουμε την αποκλειστική ευθύνη των δημοτικών αρχών να λαμβάνουν και να επιβλέπουν τα μέτρα ασφάλειας. Η επικεφαλής του ψηφοδελτίου εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της παράταξης Απόστολος Πλαγεράς που έχει την πλειοψηφία των εδρών στην απερχόμενη διοίκηση. Μπορεί ένα σύλλογος εργαζομένων που θέλει να τιμήσει πραγματικά το όνομά του και να υπερασπίσει τις κατακτήσεις που κέρδισαν με σκληρούς αγώνες οι προηγούμενες γενιές να έχει πάρει διαζύγιο από τους αγώνες, όπως κατάντησε το δικό μας σύλλογο το απερχόμενο Προεδρείο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά πρέπει να είναι καθαρές για τον κάθε τίμιο εργαζόμενο. Ένα σωματείο που δεν αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος και δεν κινητοποιεί τα μέλη του να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, θα καταντήσει ένα πουκάμισο αδιανό, όπως λέει ο ποιητής. Οι εκλογές θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα από τα νησιά των Σποράδων και θα κορυφωθούν από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, όταν και θα στηθούν κάλπες στο Δημαρχείο του Βόλου. Το ψηφοδέλτιο της παράταξης ΔΑΣΟΤΑ απαρτίζεται από περισσότερα από 100 μέλη, τα οποία εργάζονται στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και των υπολείπων Δήμων της Μαγνησίας. Με τη ΔΑΣΟΤΑ στο τιμόνι του συλλόγου μας, έχουμε τη μοναδική εγγύηση ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να παλέψουμε ουσιαστικά για τα δικαιώματά μας και να υπερασπίσουμε τις κατακτήσεις μας.